Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε ένα ξύλινο σκαλάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε, τι άλλο, το Mammoth Glue High Tack και ξύλα. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε δοκάρια τείχου, το Mammoth Glue High Tack με τον ειδικό κόφτη και το τριγωνικό φυσίγγι, το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Glue High Tack. Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τοποθετήστε τον ειδικό κόφτη στη μύτη και περιστρέψτε τον ώστε να την κόψετε. Μπορείτε να την ανοίξετε και με απλό κοπίδι, απλώς προσοχή να μην κόψετε και τις βόλτες στο στόμιο. Βιδώστε την τριγωνική μύτη. Η μύτη αυτή είναι μοναδική για το Mammoth Glue High Tack, το οποίο λόγω της ιδιαίτερης χημικής του σύστασης απαιτεί χοντρή μύτη για να βγαίνει πιο εύκολα. Τοποθετήστε το Mammoth Glue High Tack στον πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Το συγκεκριμένο πιστόλι έχει δύναμη σκανδάλης 26:1 σε σχέση με τα απλά πιστόλια που έχουν 7:1 και άρα χρειάζεται λιγότερη δύναμη από εμάς. Πατήστε τη σκανδάλη μέχρι να συναντήσετε αντίσταση και να αρχίσει η ροή της κόλλας. Ευθυγραμμίστε τώρα τη μία πλευρά του ενός ξύλου των 36 εκατοστών με το ένα ξύλο των 24 εκατοστών. Σημειώστε πού τελειώνει το κοντό ξύλο και εφαρμόστε Mammoth Glue High Tack. Το Mammoth Glue High Tack είναι ένα πανίσχυρο συγκολλητικό με άμεση συγκράτηση, το οποίο είναι αρκετά παχύρευστο. Αν θέλετε, μπορείτε να το απλώσετε με μία σπάτουλα για να μειώσετε έτσι το ύψος που καταλαμβάνει. Κολλήστε τα δύο ξύλα και επαναλάβετε με το δεύτερο ζευγάρι ξύλων. Μιας και το Mammoth Glue High Tack προσφέρει άμεση συγκράτηση, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να οριμάσει η κόλλα για να πάμε στο επόμενο βήμα. Ευθυγραμμίστε λοιπόν τα δύο ζευγάρια που μόλις κολλήσατε και τοποθετήστε στη θέση του το χαμηλό σκαλοπάτι. Σημειώστε πού εφάπτεται με τα υπόλοιπα ξύλα, εφαρμόστε Mammoth Glue High Tack και κολλήστε. Εφαρμόστε Mammoth Glue High Tack και στην πάνω πλευρά της κατασκευής και κολλήστε τα δύο τελευταία ξύλα για να δημιουργηθεί το δεύτερο σκαλοπάτι. Αφήστε το σκαλάκι να στεγνώσει καλά για 24 ώρες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάψετε το ξύλινο σκαλάκι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε λευκό μόνο το κάτω μέρος της κατασκευής. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει καλά πριν το χρησιμοποιήσετε. Το ξύλινο σκαλάκι είναι έτοιμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα για να φτάνετε τα ψηλά ντουλάπια ή στο μπάνιο για να φτάνουν τα παιδιά τον νηπτήρα. Με γεια!